Μετά την περσινή επιτυχημένη συναυλία που έκανα εγώ και οι συνεργάτες μου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, στο πλαίσιο αυτού του επιτυχημένου θεσμού που οραματίστηκε ο αείμνηστος Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης, για το Βία Εγνατία μιλάω, και με πολύ μεράκι διοργανώνει στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ο άξιος Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, που έχει μια πολύ σχηδή δράση και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Φέτος, την Παρασκευή 18 Αυγούστου, θα πραγματοποιήσω μια συναυλία με τους συνεργάτες μου στο χώρο, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, της παραλίας της Καβάλας, ένα σταυροδρόμι συνάντησης λαών και πολιτισμών. Είναι μια παράσταση που περιοδεύω φέτος στην Ελλάδα με τίτλο «Ξενιτεμένο μου πουλί», με τραγούδια της ξενιτιάς και της προσφυγιάς, του έρωτα και της αγάπης, με τη συνοδεία μιας διεθνούς φήμης καταξιωμένης πιανίστα, της Κατερίνας Τετερίνα, ενός πολυβραβευμένου συνθέτη κιθαρίστα του Γιώργου του Ξουλόγη και μιας ταλαντούχας τσελίστας της Στέλλας Τσιότσιου. Μαζί μας επί σκηνής θα είναι και ο χορογράφος και χορευτής, ο Ιβάν Γιεγκόροφ, ο οποίος μερικά από τα θέματα, τα ορχιστρικά και τα τραγουδιστικά που θα ακουστούν, τα έχει χορογραφήσει και θα έχει την ευκαιρία το κοινό να παρακολουθήσει και μαζί με το μουσικό και το τραγουδιστικό κομμάτι και την τέχνη του χορού. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μουσικοχορευτική, που είναι τιμή για μας που την ενέταξε η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στις εκδηλώσεις του Βία Εγνατία. Και γι' αυτό θέλω, αν και έχουμε καιρό μέχρι τις 18 Αυγούστου, να κάνουμε από τώρα ένα κάλεσμα. Όσοι φιλόμουσοι και φιλότεχνοι θέλουν να την παρακολουθήσουν, θα είναι με ελεύθερη είσοδο, να έρθουν να την παρακολουθήσουν και εγώ εγγυώμαι ότι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό που αρμόζει και στους καβαλιώτες και τις καβαλιώτισες, αλλά και στην τέχνη γενικότερα. Άρα είσαι προτελευταία εκδήλωση, δεν είσαι τελευταία. Ναι, είσαι πρώτη. Ναι. Δεν έχετε ερωτήσεις. Ναι, ναι, Παπά Εμμανουήλ Γρηγόρης, παιδιά. Στον τίτλο βάλτε ερμηνευτής, άρχον πρωτοψάλτης, αν θέλετε. Εντάξει, υπάρχουν πολλές ιδιότητες, ας βάλουμε αυτή τώρα.